Μάλιστα. Καλό μεσημέρι από την Πάφο, από φύλακες αυτές της Κυπριακής Δημοκρατίας, ομοφύε, εισέρχονται χωρίς να γίνονται αντιληπτοί Σύριλες ο μετανάστες, προερχόμενοι από τα τουρκικά παράλια. Τους μεταφέρουν τουρκικά πλοιάρια που προσεγγίζουν τις ακτές της Δημοκρατίας, χωρίς αυτά να γίνονται αντιληπτά. Το είχαμε αυτό δει να συμβαίνει στην περιοχή του Κάτω Πύργου της Λυρίας. Είχαμε τότε, όπως θυμάστε, και τις έντονες διαμαρτυρίες της τοπικής αρχής. Ναι. Σήμερα επαναλαμβάνεται το ίδιο και στη θαλάσσια περιοχή του Ακάμα, με τα θέατα τουρκικά πλοιάρια να πηγαίνουν έρχονται ανενόχλητα. Σήμερα στις 5:30 τα ξημερώματα, πολίτης που είχε βγάλει τα σκυλιά του βόλτα στην περιοχή το Ξέστρα στον Ακάμα, αντιλήφθηκε 30 άνδρες ηλικίες από 17 μέχρι 40 ετών να κατευθύνονται πεζοί προς τον Άγιο Γεώργιο Πέγιας. Ναι. Ενημερώθηκαν άμεσα η αστυνομία, μέλη της οποίας έσπευσαν στην περιοχή, μαζί και η Υπηρεσία Λοδαπών και Μετανάστευσης, η Υπηρεσία Ασύλου και μέλη της Πολιτικής Άμυνας για σκοπούς ανάκρισης, καταγραφής των στοιχείων τους και προσφέροντας τους βεβαίως κάθε είδους ανθρωπιστικής βοήθειας. Mm-hmm. Όπως ήδη ανάφερα, ξεκίνησαν ψες γύρω στις 9 το βράδυ. Με βάρκα από την Ατάλεια της Τουρκίας με προορισμό την Κυπριακή Δημοκρατία. Η βάρκα έφτασε την Αυγή γύρω στις 4:30 στη θαλάσσια περιοχή της Λάρας. Αφού αποβιβάστηκαν και οι 30, η βάρκα επέστρεψε πίσω στην Τουρκία. Αυτή την ώρα αναμένεται να επιβιβαστούν όλοι σε λεωφορεία με προορισμό το κέντρο φιλοξενίας Φουρνάρα στην Κοινοτρεμιτιά. Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιλίτσα, και πάμε αμέσως στον εκπρόσωπο τύπου του Αρχηγείου Αστυνομίας, ο κύριος Χρήστος Ανδρέου, για να δούμε, γιατί δεν ήταν μόνο στη Λάρα που είχαμε άφηξη μεταναστών. Είχαμε και χθες ακόμη